Με τον στόχο υψηλό για επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και στις 13 περιφέρειες, το κυβερνών κόμμα συνεχίζει δυναμικά στο επίπεδο της στήριξης των υποψηφίων, με το βλέμμα μεταξύ άλλων να στρέφεται και στην Πελοπόννησο, ύστερα από την παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού για δεύτερη φορά, μετά την προχθεσινή του επίσκεψη στην Κόρινθο. Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία κλιμακίου με κορυφαία στελέχη και επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σταϊκούρα, χθες στη Μεσσηνία. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μια εξαιρετική επιλογή για υποψήφιο περιφερειάρχη, τον Δημήτρη τον Πτωχό. Με τον Δημήτρη έχω την τύχη και την ευκαιρία να συνεργαστώ προσωπικά κατά το παρελθόν. Ένα νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει όραμα, αλλά και σχέδιο. Όραμα και σχέδιο για την περιοχή, για την περιφέρεια. Δεν αρκεί όμως μόνο το όραμα και το σχέδιο, πρέπει να έχεις και αποτελεσματικότητα. Και εγώ αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω τους συμπατριώτες μας είναι για την αποτελεσματικότητα του Δημήτρη. Συνεργαστήκαμε στο παρελθόν, σε κυβερνητικά πόστα και καταφέραμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε κατά το βέλτιστο εφικτό τρόπο δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Και μπορώ να εγγυηθώ για την αποτελεσματικότητα του Δημήτρη. Στην διακατεύθυνση και οι δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Κώστα Τσιάρα, της βουλευτή Αθηνών και πρώην Υπουργού Εργασίας Μαρίας Σιρεγγέλα και του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών και βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη, που πλαισίωσαν το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία από το πρωί μαζί με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη, τον Δημήτρη τον Πτωχό, και βεβαίως με τους εκλεκτούς συναδέλφους, την κυρία Σιρεγγέλα και τον κύριο Κατσανιώτη, να περιοδεύσουμε στην Κυπαρισία, στους Γαργαλιάνους, να δούμε πραγματικά πολλούς συντοπίτες σας, οι οποίοι αγκαλιάζουν την υποψηφιότητα του Δημήτρη Πτωχού, και βεβαίως από την άλλη πλευρά να στηρίξουμε μια προσπάθεια που προφανώς έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Πιστεύουμε ότι η ερχόμενη Κυριακή, θα είναι μια μέρα που θα στείλει μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες. Είναι σταθερή η υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στα πρόσωπα των 13 περιφερειαρχών που πιστεύουμε ότι θα είναι σε θέση να συμβάλλουν θετικά και να συνεργαστούν σε αυτό το πλαίσιο του κυβερνητικού έργου που εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα παρουσιάζει, προβάλλει και βεβαίως υλοποιεί η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Πτωχός είναι ο άνθρωπος κατά γενική ομολογία. Είχαμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε και σήμερα όλοι μαζί, που μπορεί πραγματικά να έχει και το όραμα, αλλά πολύ περισσότερο τη δυνατότητα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δώσει το όραμα που χρειάζεται, ειδικά η περιφέρεια Πελοποννήσου, δίνοντας πολλά σημεία προόδου, εξέλιξης και ανάπτυξης περιοχής μέσα από την δική του παρουσία, μέσα από το δικό του έργο και μέσα από τη δική του προσπάθεια. Όσοι γνωρίζουμε τον Δημήτρη τον Πτωχό, ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο μια νέα υποψηφιότητα όσον αφορά την ηλικιακά. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά θα είναι αποτελεσματικός και θα διοικήσει την Πελοπόννησο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, πρέπει να πούμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία που πρέπει να έχει η περιφέρεια με την κεντρική κυβέρνηση, και αυτό μπορεί μόνο ο Δημήτρης ο Πτωχός να το εξασφαλίσει. Όσοι έχουμε την τύχη να γνωρίζουμε τον Δημήτρη Πτωχό, ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος αποτελεσματικός, ένας άνθρωπος που ξέρει να συνεργάζεται, ένας άνθρωπος που δουλεύει πάρα πολύ και ένας άνθρωπος που γελάει. Ένας κανονικός άνθρωπος. Άρα, του ευχόμαστε από την καρδιά μας καλή επιτυχία, που είναι σίγουρη, και είμαι σίγουρος ότι θα γελάσει όλη η Πελοπόννησο την Κυριακή το βράδυ που θα έχει το Δημήτρη Πτωχό Περιφερειάρχη. Αργά το βράδυ, ο Δημήτρης Πτωχός με το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε με φίλους στη Μεσσίνη.